έγινε σε ισχύ από τις 5 το πρωί και μέχρι τις 7 το απόγευμα. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι. Πάμε στο μετρολογικό λειτουργό Μιχάλη Μούσκο να μας ενημερώσει ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Κύριε Μούσκο, σας χαιρετώ. Μας ακούει ο κύριος Μούσκος. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Λέω εδώ στα Λατσά, λίγο πριν τις 10 έβρεχε καρεκλοπόδαρα. Ναι, όντως έχουμε σήμερα φαινόμενα τοπικών βροχών, καταιγίδων. Δεν έχω κάποια αναφορά για χαλάζι αυτή τη στιγμή εδώ στο γραφείο, αλλά πολύ πιθανόν να έχουμε, ιδιαίτερα όσο προχωράει η μέρα με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν. Ο Μάρτιος είναι ένας γνωστός μήνας σε εμάς, είναι ο πρώτος μεταβατικός μήνας. Ο χειμώνα, και με τις περισσότερες παροιμίες σχετικά με τον καιρό, κύριε Μούσκο, είναι αλήθεια. Βέβαια, ναι. Και η διάρκεια του αλλάζει, μπορεί να αλλάζει πολύ συχνά. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πέρσι είχαμε τον πιο ψυχρό Μάρτιο, ήταν ο ψυχρότερος και από τους μήνες του χειμώνα πέρσι ο Μάρτιος. Ήταν ο ψυχρότερος που είχαμε ποτέ, νομίζω. Αν το είχε ο ψυχρότερος, ένας από τους ψυχρότερους. Εντάξει, φυσικά αυτό που το σύστημα το οποίο μας επηρεάζει σήμερα και λιγότερο αύριο μεθαύριο είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι κρύο φυσικά, συνδέεται με θερμοκρασίες μέχρι 19-20 βαθμούς. Σε περιοχές όπως το εσωτερικό που έχει συννεφιάσει νωρίς, έχουμε φτάσει μέχρι τους 16-17, ενδεχομένως αν ανοίξει λίγο καιρός και βγει λίγο ήλιος, να ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Όμως θα συνεχίσει να υπάρχει υπάρχουν κατά διαστήματα βροχές. Αρκετές περιοχές στο νησί επηρεάζονται, κυρίως δυτικά, ορεινά, εσωτερικό. Τα ανατολικά μόνο του νησιού ακόμα δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα, όμως περιμένουμε να επηρεαστούν και αυτές οι περιοχές. Από το βράδυ όμως εξασθενούν τα φαινόμενα και γίνονται πιο μεμονωμένα, περιοριζόμενα κυρίως κοντά στα παράλια, κοντά σε θαλάσσιες περιοχές. Παραλαμβάνω, γίνονται πιο μεμονωμένα τα φαινόμενα. Μεμονωμένα φαινόμενα αναμένουμε και αύριο, περισσότερα θα έλεγα μεσημέρι και απόγευμα. Βροχές περισσότερες από πλευράς πιθανότητας, θα έλεγα περισσότερο. Η πιθανότητα μάλλον είναι περισσότερη το μεσημέρι και το απόγευμα για να έχουμε φαινόμενα βροχών ή κάποιας καταιγίδας. Υπάρχει και πάλι η πιθανότητα αύριο να έχουμε χαλάσει σε κάποιες καταιγίδες. Θερμοκρασιακά όμως είμαστε κάπως πιο ψηλά, δηλαδή κοντά θα έλεγα. Είναι 18 με 19 οι μέσες τιμές για την εποχή. Θα είμαστε γύρω στους 19 με 20 αύριο, ένα μόλις βαθμό πιο πάνω από τη μέση τιμή. Πολύ ευχάριστες θερμοκρασίες, όση ώρα διαρκέσουν βέβαια, διότι άλλο να έχεις 20 βαθμούς για 4-5 ώρες με την ηλιοφάνεια και άλλο να πιάσεις 20 βαθμούς στιγμιαία λόγω συννεφιάς και βροχής. Να πούμε ότι Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζει να έχουμε συννεφιά κατά διαστήματα, με μονομένα φαινόμενα βροχών, πιθανότητα πλέον για κάποια καταιγίδα τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη. Την Παρασκευή όμως τώρα μια νέα διαταραχή, ένα νέο χαμηλό θα επηρεάσει την περιοχή μας με περισσότερα φαινόμενα τοπικού χαρακτήρα βροχών και καταιγίδων, κάτι σαν σήμερα θα είναι η Παρασκευή, ενώ οι επόμενες μέρες, Τρίτη, Δευτέρα, Πέμπτη, πιο μεμονωμένα φαινόμενα. Όπως την Παρασκευή επανέρχεται ένα σκηνικό με περισσότερες βροχές. Το θέμα είναι και ευεργετικές αυτές. Δεν περιμένουμε να έχουμε αλλαγή στη θερμοκρασία. Θα παραμείνουμε δηλαδή και κοντά ή και λίγο πιο πάνω τη μέση τιμή για την εποχή. Ναι. Κύριε Μούσκο, το θέμα είναι και ευεργετικές αυτές οι βροχές. Έτσι που μας είπατε, εκεί που είναι τα μεμονωμένα φαινόμενα δεν είναι κοντά για να έχουμε αποθέματα, ειδικά στα παράλια. Αλλά σε κάθε περίπτωση να μην έχουμε χαλάσει όλα αυτά που δημιουργούν και άλλα προβλήματα και στους γεωργούς της καλλιέργειας. Να μην δημιουργηθούν, ο σκοπός που εκδίδονται κάποιες προειδοποιήσεις, ιδιαίτερα κίτρινες προειδοποιήσεις, δεν είναι για να φοβήσουμε τον κόσμο. Απλά είναι όλοι μας να είμαστε σε εγρήγορση, διότι τα φαινόμενα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Μούσκο, που είναι πιο έντονο το φαινόμενο που χρειάζεται προσοχή, εδώ κοντά στις Φαλεπιανές. Είδατε περισσότερο βόρεια της Λεμεσού προς τα ορεινά, κάποια καταιγίδα στα κατεχόμενα μόλις ανατολικά του κέντρου της Λευκωσίας. Ένα άλλο σύννεφο ανεβαίνει από την θάλασσα προς τα νότια της Κύπρου, μια συννεφιά μεγάλης κλίμακας. Θα έχουμε κατά διαστήματα αυτά τα φαινόμενα για το υπόλοιπο του μεσημεριού και του απογεύματος. Ελπιστούμε να μην υπάρξουν προβλήματα. Πάντως, εγώ τώρα που θυμάμαι, κύριε Μούσκο, είναι το Μάρτι ξυλαφύλακα για μην κάψει τα παλούκια και είναι η Μάρτι Γδάρτης και δεν το θυμάμαι πώς τελειώνει αυτό. Όσοι παλουκοκάφτης, μπράβο, ναι. Το περισσότερο όμως είναι να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα στην οδήγηση. Διότι δεν μπορούμε να οδηγούμε όπως οδηγούμε μια οποιαδήποτε μέρα με ήλιο όταν έχει βροχή. Το έχω παρατηρήσει στον δρόμο, ο κόσμος είναι απρόσεκτος. Είμαστε γενικά όλοι απρόσεκτοι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Πρέπει να είμαστε, όταν ακούμε τουλάχιστον για μια προειδοποίηση, να είμαστε πιο προσεκτικοί γενικά σε ό,τι κάνουμε. Σίγουρα θα. Μα είναι αλήθεια όμως όταν βρέχει, κύριε Μούσκο, νομίζω διαφωνώ, δημιουργείται έτσι ένα πρόβλημα όταν βρέχει, υπό την έννοια ότι δεν είμαστε. Θυμάστε εκείνη την ατάκα που θα μείνει στην ιστορία, να κατουρίσει ο στρούθος, παθαίνει, γίνεται ένας χαμός και μποτιλιάρισμα κλπ. Ναι, με προσοχή. Χρησιμοποιούμε τους. Τους καθαριστήρες, ό,τι χρειάζεται, χαμηλές ταχύτητες. Σωστά. Και να πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μούσκο. Σας χαιρετώ. Εγώ, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.